Και καλώς ήρθατε στο καλή μου κανάλι. Σήμερα έχουμε vlog γιατί πάω διακοπές. Είναι 7 η ώρα το πρωί περίπου. Έχω φτιάξει και τις δύο βαλίτσες μου. Η μία βέβαια δεν θέλει και πολύ να κλείσει. Και πάμε αεροδρόμιο. Είμαστε στο αεροδρόμιο. Είμαι μάλλον στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και πάω για Κύπρο. And the journey begins. Πάω να βρω το αγόρι μου. Είναι εδώ! Ήρθε! Ήρθα! Εγώ ήρθα! Σε αυτόν τον έλεγχο. Θα πάμε για φαγητό. Πάμε για ψάρι. Ε? Και εγώ μόλις πήρα ένα τέλειο τηλιακό από την Australian Gold. Το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ. Μαυρίζει τέλεια. Βέβαια τώρα πήραμε 10 δίκτυα ενώ πέρσι είχα 30. Εσύ μη μιλήσεις. Αυτά έχουμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι, στην Κύπρο. Τουλάχιστον πήρα δίκτυο προστασία, δεν πήρα λάδι. Λοιπόν, εδώ που ήρθαμε για φαγητό, έχει μπροστά του ένα. Εντάξει, πραγματικά, τι να πεις. Να πεις. Εξαιρετικά. Έχουμε έρθει στις πηγές της Αγίας Νάμπας. Πίσω έχει ένα τέλειο παγωτοτζίδικο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα θα σας δείξω πού είμαστε. Πιες έτσι και δείτε τι όμορφα που είναι εκεί. Και έχει μια τρύπα εκεί για κάποιο λόγο. Το γόρι μου προχωράει μόνο. Εδώ έχουν πετρώσει κοχύλια. Δείτε εδώ, έχουν γίνει πέτρωμα τα κοχύλια. Ένα. Είναι απίστευτο έτσι. Μόλις ήρθε το ορεκτικό μας, το βραδινό μας δηλαδή, το οποίο είναι σούσια. Είναι το ένα με καβούρι και γαρίδα και το άλλο με σκέτο καβούρι και είναι εκπληκτικά. Μόλις ήρθε αυτό που είναι μέσα σε ανανάκι, είναι ρύζι με κάρι και ανανά και κοτόπουλο και εκείνο είναι μπέργκερ. Μπέργκερ με καβούρι. Καβούρι. Είμαστε σε ένα τέλειο ξενοδοχείο και μπροστά έχει παραλία. Είναι το ξενοδοχείο που δουλεύει το αγόρι μου. Λέγεται Ατλάντικα. Και εντάξει, πραγματικά τι να πεις. Είναι πανέμορφο. Θέλω να μείνω εδώ για πάντα. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των διακοπών. Το αγόρι μου δουλεύει δυστυχώς τώρα. Αλλά δεν πειράζει, είμαι μόνο σε μια τέλεια παραλία ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο που δουλεύει το αγόρι μου. Οπότε όποτε θέλω μπορώ να πάρω αυτό. Αλλά χαλαρώνω και είναι τέλεια. Διακοπές επιτέλους. Τώρα περνάω από τη φάση της ζωής μου. Έχω πάει από το υπέροχο δέσμα λίγο και δεν μπορώ όμως στη θάλασσα. Θα κάνει συγγραφή με το πόδι μου.
bar, παύλα, εστιατόριο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Επιτέλους είμαστε μαζί γιατί δούλευε, όπως σας είχα πει. Είμαστε στο εξαιρετικά όμορφο λιμάνι. Καλό λιμάνι της Αγίας Νάθος. Πού είναι το καινούριο? Εκείνο στήθεται, θα δούμε μετά. Εντάξει, συνεχίζεται. Το ωραίο με την Αγία Νάπα είναι ότι έχει παντού φώτα, παντού όμως. Δεν είναι μόνο στην Αγία Νάπα, η Κύπρος έχει λεφτά, δεν είναι την Ελλάδα. Την πληρώνουν τη ΔΕΗ. Την πληρώνουν, ναι. Να, έτσι να πάτησε. Δείτε τι θα πάρω. Για να πηγαίνεις στη δουλειά. Θα πηγαίνω με αυτά στη δουλειά. Δεν θα βαλίσω. Αυτό είναι ένα πουλί τέτοιο. Αυτό είναι ένα λαγό. Να είναι τέτοιο. Να πάρω να πηγαίνω στη δουλειά μου. Σε κυρία. Θες να κλέψουμε ένα. Θέλεις. Τι άγγιζε να τρέφουμε. Να το κλέψουμε. Θες. Θες να πάρουμε. Όχι αγάπη μου. Γιατί μην κοιτάτε έτσι. I'm a unicorn. Είναι σαν την ταινία που ήταν προχθές. Η κατάθλιψη ίδια. Σας κλείνω τώρα, γεια σας. Είμαστε σε ένα πολύ ρομαντικό μέρος. Στην Αγία Νάπα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και έχει ωραίες λεπτομέρειες. Μόλις ήρθε το φαγητό μας. Αυτά είναι γαρίδες. Αυτό είναι χταπόδι. Εδώ τι έχουμε πάρει? Χαλούμι. Σίκο μαζί με το χαλούμι. Α, ναι, μπράβο. Είναι μαρμελάδα σίκο με χαλούμι. Και εδώ πέρα έχουμε σαλάτα με σουλιακή. Σημάζεψα το σπίτι, έβαλα πλυντήριο όπως βλέπετε πίσω και τώρα μόλις έφτιαξα το πρωινό μου με μούσλι και γιαούρτι και σε λίγο θα πάω για ποδηλατάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα φάμε λιτάκι σήμερα, γιατί μπορούμε.
φασμούς. Πήγαμε στο φεστιβάλ. Που δουλεύει τα γόρη μου και είναι τέλεια εδώ.
φτάσαμε μόλις στο ξενοδοχείο. Είσαι κουλίτσα? All the money. Α, ωραίο μπάνιο. Εξαιρετικό. Άντε, γεια. Έβαλα λίγο γκλίτερ. Τι λέτε εσείς? Λίγο χαϊτάκι. Τα στόμα. Στη Μαρίνα. Έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά, όλες παραδόξως. Γιατί σε όλη την Κύπρο δεν έχει δροσιά. Επίσης έχει βουλώσει το ένα με αυτή και δεν ακούω τίποτα. Αλλά εντάξει, είπαμε σήμερα είμαι Θεσσαλονικιά στην Κύπρο. Ε, δεν είμαι αγάπη, δεν κάνω μπαμ σήμερα. Αφαινόμαστε δύο μέρες από το φεγγάρι. Λοιπόν, μόλις ήρθε η σαλάτα μας, που ο Αλέξανδρος δεν κρατιέται και την τρώει, που έχει blue cheese και διάφορα φρούτα. Και εκεί πέρα είναι το crunchy halloumi, καλά το είπα, crispy. Και είναι με σως από αχλάδι και διάφορα τέτοια γκουρμεδιές. Ήρθαν μόλις αυτές οι γαριζούλες, οι οποίες δεν θα μπιέχουν, αλλά θα πολύ νόστιμε. Τώρα ήρθε το φαγητό του αγοριού μου, γιατί εγώ δεν πεινάω, είχα φάει. Είναι σκρούτς, όχι ότι δεν πεινάει. Δεν είμαι σκρούτς. Δεν πεινούσα, αλήθεια. Τι πίναμε? Α, δεν ξέρω. Τι πήρεσε? Λαβράκι. Μους από κουνουπίδι που εμείς θα κάνουμε μπλιάτς. Και σως από ελιά και χταπόδια. Μάλιστα. Δούμε το πρωινό μας και το τι θα φάμε. Σας κάνω μια απλή ξενάγηση. Εγώ απλά ζω γι' αυτό εδώ. Μόνο γι' αυτό. Εδώ έχει δημιουργία, ψωμί, φρούτα και τι δεν έχει. Και καφέ. Πήρα να φάω αυτά και το γλυκό από εδώ και το βράκι μου πήρα αυτά να φάει. Μόνο ολλανδικά πήρες. Πάμε στην Πάφο. Θα πάμε στο Πουλεφού. Θα πάμε στο... το άλλο. Στα Λουτρά του Άδωνη. Είναι φυσικά τοπία εξαιρετικής προέλευσης. Μόνη μου ρε φίλε, δεν υπάρχει. Είναι φυσικά τοπία εξαιρετικής προέλευσης λοιπόν. Δεν ξέρουμε από πού ήρθανε. Δεν ξέρουμε αν ήρθαν ουρανοκατέβατα, αν ήρθαν από τη γη. Έχει πολλές πολλά αγάλματα με επιβάψεις. Α, εκεί έχει πολλά αγάλματα με πέι, θα πούμε, γιατί αυτό που είπε ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να γραφτεί. Για όταν ψάνεις, λένε ότι είναι καλή τύχη και για να πηγαίνεις έγκυα σου. Φτάσαμε στα Λουτρά του Άδωνη. Είναι μέσα στη φύση εδώ. Και τώρα θα δείτε πόσο όμορφα είναι. Wow, ε! Σαν το Blue Lagoon είναι. Νομίζω πως είναι από τα ομορφότερα τοπία που έχω δει πραγματικά. Δεν υπάρχει.
Να το εξαιρετικό πέος που μας περιέγραφε ο Αλέξανδρος. Αυτός είναι ο Άδωνης, αγάπη μου. Αυτός είναι ο Άδωνης, ο κουτσαράς. Και εδώ είναι το από πού πηγάζει αυτό το νερό. Μέχρι εκεί και κάτω. Και εκεί είναι ο Αλέξανδρος. Είσαι κούκλα. Είσαι κούκλα. Αχ, παιδί μου. Άγι, έχω και μάσκα. Πάμε του λακού τώρα, πάμε του στην κάμερα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω το γαλάζιο αυτού του μέρους. Ήρθαμε με μπάγκι, όπως θα έχετε δει προηγουμένως. Είμαστε κάτω ενθουσιασμένοι! Είσαι! You are excited! Ήρθαμε στο δεύτερο ξενοδοχείο που θα μείνουμε, που στην ουσία είναι ένα παλιό αρχοντικό. Έπαυλη. Κάπως έτσι. Και έχει παντού καθρέφτες. Ναι, τέλειο. Τις έχουν αφήσει έτσι ακόμα τις κλειδαριές, ε. Α, αμάν. Αμάν. Ωρε φίλε μου. Ωρε φίλε μου. I'm in love. Τέλεια. Ήρθαμε μόλις στην Εστρέλα να φάμε. Μεσημεριανό. Μεσημεριανό, ναι, για 12. Μέχρι ο παππούς μου εξυπνήσει. Να βγάλει λεφτά από την τράπεζα. Πήρα και μια τσάντα, τέλεια. Είναι τέλεια. Πήρε μετά την αυγά να φάμε και δεν θα φάμε ποτέ μεσημεριανό, όπως καταλάβετε. Μόλις ήρθε το φαγητό μας. Αγάπη μου, τι πήρες? Α, είναι με σολομό. Εγώ πήρα αυγά, κλασικά. Ταπεινά. Κι εγώ αυγά. Τι? Με ένα αυγά ήρθες. Αλήθεια. Μάλλον ανακαλύψαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε αρκετά για να πάμε να βρούμε τους καταράκτες που θέλουμε. Είναι περίπου στα 3 χιλιόμετρα. Οπότε, let's walk. Φτάσαμε!
φίλε, τι φύση είναι αυτή, τι φύση. Σε ένα πολύ όμορφο λιμανάκι που λέγεται το Ζύγι εδώ πέρα η περιοχή, και θα κάτσουμε να φάμε ψαράκι. Θα μου πήρες ταπεινή σαλάτα, η Captain Salad που πήγε το αγόρι μου. Έχεις... ναι, ξέρουμε. Έχει σολομό, έχει γαρίδες, έχει τα πάντα όλα. Καβούρι. Είναι 15 Αυγούστου. Το αγόρι μου σήμερα δούλευε όλη μέρα, πραγματικά όλη μέρα όμως. Δεν έκανε υπερορία. Δεν έκανε υπερορία, όχι. Ήταν, απλά ήταν σπαστό. 15 Απλά ήταν σπαστό και έτσι δυστυχώς δεν τον είδα πολύ. Αλλά τώρα θα πάμε στο εστιατόριο το Ισόλα που είχαμε πάει και πριν λίγες μέρες. Σας το είχα βγάλει βίντεο, μας είχε αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα ξαναπάμε και θα σας τραβήξω και από εκεί πέρα και θα πάρουμε σήμερα. Και μόλις ήρθε το φαγητό μας, είναι κάτι σαν μπέργκερ αυτό εδώ πέρα, σουβλάκια μαριναρισμένα, η μεσογειακή σαλάτα που σας είχα δείξει και την προηγούμενη φορά και το χαλούμι μας με το σίκο, μαρμελάδα. Καλημέρα, καλημέρα, μόλις ξύπνησα και έχω πολύ ωραία διάθεση, γιατί αρχικά έχω να φάω αυτά. Τα φτιάχτε στα γόρι μου. Και κατά δεύτερο, σε πήγα να πάω μπάνιο. Ήρθε μόλις η καρμπονάρα μου και το αγόρι μου θα φάει σίζαρ, όλος παραδόξος. Αυτά γράφονται σε βίντεο, γιατί πρέπει. Αγάπη μου, γιατί τρώω σαλάτα. Γιατί πρέπει να πάω γρήγορα, γιατί είναι η δουλειά μου. Α. Για να μπορώ να τηλεφωνήσω. Λοιπόν, είναι η πρώτη τελευταία μέρα που είμαι στην Κύπρο και θα πάμε με το αγοράκι μου να φάμε σούσια σε ένα μαγαζί που λέγεται Ούμι. Ούμι, Ούμι. Γενικά θα φάμε ταπεινά για ακόμη. Ναι, ταπεινά για ακόμη μια φορά. Ετοιμαστήκαμε, στουλιστήκαμε, τον περιμέναμε τον κύριο Ιωαννίδη. Έχει πάρα πολύ όμορφο φεγγάρι σήμερα. Δεν φαίνεται μια κουκίδα, όλος παραδόξος. Ήρθαν και τα σούσια μας. Πεινάς. Τελειώνεται. Λοιπόν, ήρθαμε στο καρτέλ, στο Πρωταρά, το οποίο έχει πολύ περίεργα κοκτέιλ. Θα τα δείτε κιόλας αυτό που θα πάρω. Σας δείχνω έτσι λίγα τάχα τάχα. Να, αυτό θα πάρω. Πήραμε και ένα ρουλέ. Ναι, μην ρουφάς μόνο τόσο πολύ. Λοιπόν, το κοκτέιλ μου όπως βλέπετε τρέχει από αυτόν τον ορό εδώ πέρα. Το κοκτέιλ του Αλεξάνδρου καπνίζει και γεμίζει σιγά σιγά. Λέγεται poison. What's your poison? Το δικό μου poison είναι αυτό. Και εκεί βλέπουμε τον Αλέξανδρο Ιωαννίδη να μιλάει με κάποιον και να... τώρα δεν μπορώ να την τραβήξω πολύ και να ψήνει. Αλλά εντάξει, να θα τραβήξω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Να, θα φάμε καλά σήμερα. Κοτόπουλο θέλω. Ωραία, ωραία. Είμαι και χοιρινό. Όχι, κοτόπουλο θέλω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την πρώτη τελευταία βραδιά. Τελευταία βραδιά. Α, ναι. Τελευταία βραδιά.
Θα κλάψω. Και πίσω έχουμε το τσαντήρι μας. Γιατί έχει τόσο πολύ υγρασία που θέλουν 5 μέρες συνήθως. Ακριβώς, και μου χρειάζουν. Οπότε το αγόρι μου έφτιαξε το τσαντήρι για να περνάμε όμορφα εδώ μέσα. Φεύγουμε. Ήρθαμε σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Λεβάντα και θα φάμε steak. Έτσι με πεταγόρι. Ήρθαν οι μπυρίτσες μας, ήρθε η σαλατούλα μας και... Λοιπόν, μόλις ήρθαν τα spare ribs μου και το... Τι πήρες αγάπη μου? Το μπέργκερ του αγοριού μου με Black Angus Burger. Okay. Έφτασε δυστυχώς αυτή η ρημάδα ημέρα που φεύγω. Δυστυχώς πέρασαν και οι 9 μέρες που ήμουν εδώ και είμαι πολύ στενοχωρημένη, αλλά δεν άλλη είμαι και λίγο χαρούμενη, γιατί θα πάμε σε ένα πάρκο με καμήλες και θα είναι πάρα πολύ ωραία στη Λάρνακα. Αλλά σε 30 μέρες θα δω πάλι τον αγαπάκο μου, οπότε να, λίγο χαίρομαι γι' αυτό, λίγο για το άλλο. Καμήλες μας. Είσαι έτοιμος? Ναι, έτοιμος. Μόλις πήραμε μία καμήλα και είμαστε πάνω της. Είναι πολύ ψηλά εδώ. Είναι πολύ ωραία. Είναι ο Ντίνος. Ο Ντίνος δεν μας είπε. Έχει άλλες καμήλες από εκεί. Ήρθαμε σε αυτό το εστιατόριο που είναι Big Bar. Τώρα θα δείτε πως είναι μέσα. Αυτό είναι το κοκτέιλ του αγοριού μου. Είναι πολύ όμορφο. Το οποίο θα καταλήξει να το πίνει κάτι, ναι. Εγώ, πιστεύεις? Και αυτό είναι το δικό μου. Αυτή είναι η ντοματοσαλάτα που πήραμε και περιμένουμε και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Μόλις ήρθε το σεβίτσε μας, είναι με λαβράκι. Μου αρέσει που περιμένω από τον Αλέξανδρο να μου πει τι πήραμε, ενώ εγώ το διάλεξα, ξέρω εγώ. Είναι εξαιρετικά όμορφο, θα έλεγα. Εκείνο είναι μωρά καλαμάρια. Εδώ έχει μικρές γαρίδες, πατατούλες και όλα τα υπόλοιπα σας τα έχω δείξει. Καλή μας όρεξη, λοιπόν. Ευτυχώς ήρθε η ώρα που έφτασα στο αεροδρόμιο. Δεν θέλω πολύ να φύγω. Βασικά δεν θέλω καθόλου, αλλά πρέπει. Πάω να παραδώσω τις βαλίτσες. Πήραμε επιτέλους τις βαλίτσες μας μετά από μισή ώρα αναμονής, γιατί δεν ερχόταν ποτέ, είχε πάρα πολλές πτήσεις. Δυστυχώς το ταξίδι μόλις τελείωσε, κάπου εδώ. Είμαι πολύ στενοχωρημένη, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, αναμένεται ταξίδι στη Νέα Υόρκη και ταξίδι στο Λονδίνο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και εννοείται θα σας κάνω vlog και από εκεί πέρα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like από κάτω. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Και αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια vlog, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια. Φιλάκια πολλά!